Το ΚΚΕ χαιρετίζει τη συμμετοχή, τη μεγάλη συμμετοχή που είχαν τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις. Και τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, τη λαθροχειρία του κύριου Πλεύρη δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Από την άποψη συμμετείχαν φοιτητές, συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, συμμετείχαν εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, γονείς και κηδεμόνες. Μετά από προσκλήσεις των φοιτητικών συλλόγων, των σωματείων τους. Και από αυτή την άποψη, το είχαμε πει από αυτό το βήμα, ότι και αυτή η απαγόρευση θα μετατραπεί σε κουρελόχαρτο. Και τη μετέτρεψαν πραγματικά με τη συμμετοχή τους, με τη στάση τους, σε κουρελόχαρτο και τη συγκεκριμένη απαγόρευση. Το συγκεκριμένο ερώτημα είναι γιατί αυτοί βγήκαν στον δρόμο. Από καπρίτσιο βγήκαν στον δρόμο. Είναι βιτσιόζοι και τους αρέσει να βγαίνουν στον δρόμο και να αγωνίζονται και να κινητοποιούνται. Ή έχουν απέναντί τους μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική, η οποία εν καιρό πανδημίας δρομολογεί αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων. Επιθέσεων στο δικαίωμα στη μόρφωση, επιθέσεων στα εργασιακά δικαιώματα, στα ασφαλιστικά δικαιώματα, επιθέσεων και μη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτό έχουν να αντιμετωπίσουν. Και στην προκειμένη περίπτωση είχαν να αντιμετωπίσουν και κινητοποιήθηκαν μπροστά σε ένα νομοσχέδιο έκτρωμα, το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή, όπου επί της ουσίας για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, όπου επί της ουσίας βάζει νέους φραγμούς στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια, βάζει νέους φραγμούς στην ολοκλήρωση των σπουδών, ιδιαίτερα για τους φοιτητές εργαζόμενους, για τις φοιτήτρες εργαζόμενους, που τους συκοφαντεί στο όνομα των αιώνιων φοιτητών. Και ταυτόχρονα προχωράει στην δημιουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και δεν είναι τυχαία που τα παίρνει όλα αυτά τα μέτρα. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι τα πανεπιστήμια αποτελούν τη μοναδικό φορέα ο οποίος δεν έχει ανοίξει καθόλου όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Τα κρατάει η κυβέρνηση επίτηδες κλειστά τα πανεπιστήμια. Ακριβώς για να μην μπορούν οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι καθηγητές να εκφράσουν την αντίδρασή τους και την αντίθεσή τους σε αυτούς τους σχεδιασμούς τους οποίους κάνει η κυβέρνηση. Και από αυτή την άποψη, αυτός ο οποίος κινητοποιεί, υποδαβλίζει τις κινητοποιήσεις, είναι η κυβερνητική πολιτική. Έτσι λοιπόν ο αυταρχισμός επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι αποτελεί το συνοδό της αντιλαϊκής πολιτικής, της κάθε κυβέρνησης. Αντίστοιχα δεν είχαμε και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ΜΑΤ απέναντι στους συνταξιούχους, τα ΜΑΤ απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι σε αυτούς που αντιδρούν στους πληστηριασμούς, τα μαθητοδικεία και τα αγροτοδικεία. Αντίστοιχη λογική και των προηγούμενων κυβερνήσεων βεβαίως. Και η ουσία ποια είναι μέσα από αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει η κυβέρνηση, αλλά και τα παπαγαλάκια την οποία τη στηρίζουν. Αυτό που θέλουν να συκοφαντήσουν, τους αγώνες της νεολαίας, των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων. Και φτάνουν μάλιστα στο σημείο να θεωρούν ότι οι συλλογικές δράσεις και παρεμβάσεις μέσα στα πανεπιστήμια αποτελούν εστίες εγκληματικότητας. Νομίζετε πως θα μείνει έτσι αυτή η πρόκληση την οποία κάνετε? Ή από την άλλη τη μεριά, εκεί όπου στοχεύουν επί της ουσίας με αυτές τις απαγορεύσεις, είναι ακριβώς την συνείδηση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, για να αμφισβητηθεί στην πράξη συνολικά το δικαίωμα του λαού να μπορεί να οργανώνει, να αγωνίζεται, αλλά και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Αυτό θέλετε να συκοφαντήσετε. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα. Το βλέπουμε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις υπόλοιπες καπιταλιστικά αναπτυγμένες οικονομίες. Έτσι λοιπόν προσπαθεί να διαμορφωθεί, να θωρακιστεί ένα τέτοιο αντιλαϊκό, αντεργατικό οικοδόμημα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και από αυτή την άποψη έχουμε μια κλιμάκωση των αντεργατικών, αυταρχικών μέτρων, από τον περιορισμό στο δικαίωμα της απεργίας, από τον περιορισμό του δικαιώματος της συνδικαλιστικής δραστηριότητας στους χώρους δουλειάς και στα πανεπιστήμια, από τον περιορισμό των συγκεντρώσεων και βεβαίως για να δημιουργηθεί αυτό το αυταρχικό οικοδόμημα όλες οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το χεράκι τους. Και προχωρούμε παραπέρα. Αλλά δεν έχουν διδαχθεί τίποτα, ούτε η σημερινή κυβέρνηση, ούτε οι προηγούμενες. Είναι βαθιά ανιστόρητοι όσοι θεωρούν ότι θα μπορέσουν να βάλουν στο γύψο τους λαϊκούς αγώνες. Κοιτάξτε, η οργή λαϊκή είναι καπάκι, φουσκωμένο, που βράζει. Και θα το βρείτε μπροστά σας με αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνετε. Και από αυτή την άποψη, όπως μετατράπηκε σε κουρελόχαρτο η σημερινή απαγόρευση, έτσι θα μετατραπούν και σε κουρελόχαρτο τα μέτρα τα οποία θέλετε να επιβάλλετε στα πανεπιστήμια με το επόμενο νομοσχέδιό σας. Έρχομαι στα συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν το νομοσχέδιο το σημερινό. Βέβαιος, ο εισηγητής μας αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι προβλέπετε. Έγινε μια ευρύτερη και πιο γενικευμένη συζήτηση σε σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας και πώς ανταποκρίθηκε την περίοδο της πανδημίας. Εμείς το λέμε καθαρά. Η κυβέρνηση έκανε επιλογή να μετατρέψει το δημόσιο σύστημα υγείας σε σύστημα μιας νόσου, μόνο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αυτό είναι εξαίρεση. Αντίστοιχες επιλογές έγιναν και στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες, για να μην καταρρεύσουν τα συστήματα υγείας σε όλα τα ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη. Και όμως κατέρευσαν σε πάρα πολλά από αυτά. Ποια είναι η αιτία αυτής της κατάστασης την οποία παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη χώρα μας, του να καταραίουν τα δημόσια συστήματα υγείας? Είναι η πανδημία απλά και μόνο? Δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν? Όχι. Είναι η επιλογή η οποία έχει γίνει. Δηλαδή πια η εμπορευματοποίηση της υγείας. Αυτός είναι ο πυρήνας κάτω από τον οποίο οδήγησαν στο να υπάρχουν συστήματα υγείας τα οποία να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής. Και αυτή η εμπορευματοποίηση της υγείας βεβαίως επιβεβαιώνει ότι πάνω απ' όλα είναι η υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων τα οποία μπαίνουν πάνω από τις ανάγκες του λαού. Έτσι λοιπόν έχουμε υποβάθμιση των υποδομών του δημόσιου συστήματος υγείας. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η οποία είναι στα χαρτιά απλά και μόνο, τυπικά. Δευτεροβάθμια τα νοσοκομεία υποβαθμίζονται καθημερινά, συνεχόμενα. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια κλείσιμο νοσοκομιακών μονάδων και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τεράστιες και έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, σε γιατρούς και σε νοσηλευτές. Έχουμε τη δημιουργία εργασιακών σχέσεων λάστιχο, την εντατικοποίηση των εργαζόμενων στα νοσοκομεία και βεβαίως από την άλλη μεριά έχουμε και πανάκριβες αλλά και υποβαθμισμένες παροχές. Έχουμε πανάκριβο φάρμακο. Γιατί επί της ουσίας η λειτουργία των νοσοκομείων εντάσσεται στη λογική της αξιοποίησης των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων. Με αποτέλεσμα πού να έχουμε οδηγηθεί? Αφενός μεν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι να πληρώνουν 3 φορές. Να ξεζουμίζονται κυριολεκτικά και ως φορολογούμενοι και ως ασφαλισμένοι την εισφορά υπερυγείας του κλάδου υγείας, αλλά και ως λήπτες, με τη συμμετοχή τόσο στα νοσήλια όσο και στα φάρμακα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν να έχουν ταυτόχρονα την ίδια στιγμή αυτές τις υποβαθμισμένες παροχές. Και σε αυτή την κατάσταση έχετε όλοι συμβάλει. Είναι παιδί ολονών των κυβερνήσεων αυτή η εικόνα η οποία παρουσιάζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και η αιτιολογία είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Ότι πρέπει να προσαρμοστεί η δαπάνη για την υγεία στις απαιτήσεις της εποχής. Και ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις της εποχής? Στις συμπληγάδες επί της ουσίας που από τη μια μεριά θεωρείτε όλοι σας ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα και ταυτόχρονα στη λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και τα δύο αυτά μαζί δένουνε, οδηγούνε στη λογική της υποχρηματοδότησης της υγείας, στην υποβάθμιση των δομών παροχής υγείας προς όφελος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που φουντώνει στον τομέα της υγείας. Και από αυτή την άποψη, αυτή την κατάσταση βεβαίως δεν μπορεί να την αντιμετωπίσουν οι όποιες χορηγίες. Και που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μπορεί όποια χορηγία, κύριοι της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων, να αναιρέσει την ιστορική διαδρομή του κάθε χορηγού, του κάθε δωρητή. Αυτό ας το κρατήσετε. Εμείς λοιπόν λέμε πολύ καθαρά ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική, η οποία επί της ουσίας δεν θα καταργεί τον ιδιωτικό τομέα στην υγεία. Θα αναβαθμίζει το σύστημα υγείας στο δημόσιο και σήμερα χρειάζεται ακριβώς μαζικές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού με μόνιμες σχέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή με τα διάφορα μπαλώματα, με τις μικρομετακινήσεις από εδώ και από εκεί. Προσπαθείτε να κλείσετε μία τρύπα, ανοίγοντας όμως πολλαπλάσιες τρύπες με τις μετακινήσεις του υγειονομικού προσωπικού. Και βεβαίως η κορυφή της πυραμίδας αυτής της κατάστασης στην οποία βιώνει ο λαός μας και οι λαοί δεν είναι τίποτα άλλο αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα. Τον πόλεμο για τα εμβόλια, όπου επί της ουσίας ξεγυμνώνει και αποκαλύπτει τη σαπίλα του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος που όλοι σας υποστηρίζετε. Ο ανταγωνισμός που παρατηρούμε ανάμεσα στις φαρμακοβιομηχανίες για το ποιανή στο εμβόλιο θα πλασαριστεί καλύτερα. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα ποια κράτη θα προμηθευτούν πρώτα το εμβόλιο. Και στο επίκεντρο αυτού των ανταγωνισμών βεβαίως είναι το κέρδος. Σε αυτό ακριβώς το κυνήγι του κέρδους παίζουν τα κράτη και οι κυβερνήσεις μαζί με τις φαρμακοβιομηχανίες τα ζάρια τη δημόσια υγεία. Γιατί καλά είναι τα ευχολόγια τα οποία ακούσαμε εδώ, ότι το εμβόλιο είναι κοινωνικό αγαθό, ότι πρέπει οι πατέντες εδώ να δοθούν, αλλά όλα αυτά είναι ευχολόγια. Και όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε, αλλά αντίθετα καλλιεργούν και αυταπάτες. Το φάρμακο, το εμβόλιο είναι εμπόρευμα στον καπιταλισμό και μέσα από αυτή τη διαδικασία εμπορευματοποιούν ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανάγκες με σκοπό το κέρδος. Το συμπέρασμα λοιπόν από όλη αυτή την κατάσταση είναι ένα. Ότι ο πιο επικίνδυνος ιός και για τη δημόσια υγεία είναι ο καπιταλισμός. Έτσι λοιπόν σε μια εποχή μάλιστα που μπορεί η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία να έχει θεαματικά αποτελέσματα και στον τομέα της υγείας. Όμως αυτό χρειάζεται μια άλλη οργάνωση του κράτους και να περάσει εξουσία σε άλλα χέρια. Και αν το θέλετε, αυτό είναι που επιβεβαιώνει την τεράστια υπεροχή του σοσιαλιστικού συστήματος απέναντι στον καπιταλισμό. Γιατί στον σοσιαλισμό όλες οι επιστήμονες, τα ερευνητικά κέντρα θα είχαν μπει στην υπηρεσία της παραγωγής από κοινού του εμβολίου, του φαρμάκου που θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Χωρίς αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό που βάζει επί της ουσίας τη σφραγίδα στις εξελίξεις. Όμως και ο ελληνικός λαός και οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό η στάση που θα κρατήσει το κόμμα μας και στο σημερινό νομοσχέδιο απέναντι σε αυτή την προσπάθεια και από προσανατολισμού αλλά και στήριξης μιας βαθύτατας αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση και την αποκάλυψή της.